Και τώρα πάμε να φτιάξουμε την αγαπημένη σε όλους πάστα φλόρα. Πολύ εύκολη εκτέλεση, λίγα βήματα. Λοιπόν, στον κάδο του πολυμίξερ μας ρίχνουμε τα υλικά για τζίμι, που είναι το αλεύρι μας, ζάχαρη άχνη, ο βούτυρος μας κομμένος σε μικρά κομματάκια και έναν αυγό. Όλα τα υλικά μας είναι μέσα και λίγο χτύπημα θέλουν μόνο. Χτυπούμε μόνο ώσπου να ενωθούν όλα τα υλικά μας και να γίνουν μια ενιαία ζύμη. Και η ζύμη μας, είδετε, είναι έτοιμη. Η ζύμη αυτή όπως πρέπει να είναι και να σας πω ότι ο λόγος που είναι έτσι επιτυχημένη είναι γιατί μετρήσαμε σωστά και αυτό θέλω να το προσέξετε, δηλαδή να μετρήσουμε σωστά τα υλικά μας. Άρα τώρα παίρνουμε περίπου τα 3 τέταρτα του ποσότητας της ζύμης και την εφαρμόζουμε πάνω σε έναν ταψάκι σαν αυτόν, το στρογγυλό μας το στάνταρ, το ταψί για κέικ και είναι η διάμετρος του 23 εκατοστά. Άρα εφαρμόζουμε έτσι εύκολα εδώ, σαν βάση για την πάστα φλόρα. Και τώρα είναι απλωμένο έτσι καλά η βάση, το ζυμάρι μας και θα πάει στο φούρνο, προθερμασμένο φούρνο 180 βαθμούς στον αέρα για 10 λεπτά για να ψηθεί έτσι προκαταρκτικά η βάση. Αλλά για να μην ψηλώσει, βάζω από πάνω ένα κομμάτι λαδόχαρτο, έτσι. Και για να μην ψηλώσει, βάζω έτσι ρεβίθια ή φασόλια μπορείτε να βάλετε, τα οποία θα χρησιμεύσουν σαν βαρύδι για να μην σηκωστεί η βάση μας πάνω, γιατί θέλω να μείνει flat για να μπορέσω να βάλω τη μαρμελάδα από πάνω. Άρα 10 λεπτά και θα τη βγάλουμε για να πάει το επόμενο, επόμενη φάση του ψησίματος. Και τώρα πάμε για το κόλπο του τεμπέλι, ας το πούμε. Λοιπόν, η ζύμη που έχει μείνει, επειδή βαριέμαι τώρα εγώ να κάτσω να κάνω αυτά τα σχήματα της πασταφλόρας από πάνω, θα το βάλω μέσα σε ένα κομμάτι σακούλι και θα το βάλω στο θάλαμο, έτσι για περίπου κανένα 20 λεπτό για να σφίξει, γιατί μετά, αντί να κάνω αυτό το παραδοσιακό σχήμα, θα το τρίψω πάνω στον τρίφτη, ακανόνιστα πάνω από την πασταφλόρα. Τώρα αυτά είναι κόλπα τα οποία κάνω για να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Λοιπόν, τα 10 μας λεπτάκια έχουν περάσει, οπότε τώρα θέλω να φύγω τα ρεβίθια μάλλον από πάνω και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πάνω τη μαρμελάδα μας. Άρα θα βάλω τη μαρμελάδα φράουλα. Συνήθως η κατεξοχή μαρμελάδες πασταφλόρας είναι το βερικοκόν. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε βερικοκόν, απλά εμένα μου αρέσει η φράουλα με την πασταφλόρα, άρα κάνετε τη δική σας επιλογή. Θα βάλω αυτή που είναι και χωρίς ζάχαρη μάλιστα. Για τον λόγο ότι η μαρμελάδα μας θα πάει στο φούρνο και θα ψηθεί, θέλω να προσθέσω λιγάκι νερό, έτσι απλά για να την αραιώσω, το οποίο μετά θα εξατμιστεί. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να μην στεγνώσει πολύ η μαρμελάδα, γιατί καμιά φορά μπορείτε να δείτε πάστα φλόρες που έτσι στεγνεί η μαρμελάδα. Εγώ δεν θέλω έτσι, θέλω έτσι λίγο πιο ρευστή μέσα, γι' αυτό προσθέτω έτσι λιγάκι νερό για να την αραιώσω. Και πάμε να τη βάλουμε πάνω στη βάση της τάρτας μας. Και έτσι απλώνω τώρα τη μαρμελάδα να πάει παντού στη βάση. Λοιπόν, και τώρα για το τεμπελίστικο κομμάτι, όπως είπαμε, τώρα το κομμάτι της ζύμης έχει παγώσει καλά, άρα μπορώ στην αδρή πλευρά του τρίφτη να τρίψω σε κομμάτια. Να μου πείτε τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, αλλά μια χαρά θα είναι. Είναι απλά επειδή από τεμπελιά καθαρά, να κάτσω τώρα να κάνω αυτές τις λωρίδες που μπαίνουν πάνω από την πασταφλόρα. Οι παλιές τα έκανα βέβαια, αλλά να μου πείτε οι παλιές μπορεί να είχαν παραπάνω χρόνο από εμάς. Εμάς οι σύγχρονες μαμάδες δεν έχουν χρόνο για πελαδίτικα βήματα. Λοιπόν, έτσι τώρα από πάνω τα τρίμματα ζύμης απλώνω και θα ξαναβάλουμε στο φούρνο τώρα για ακόμη 30 λεπτά για να ψηθούν από πάνω τα κομματάκια και η βάση μας ακόμη λίγο.
Λοιπόν, χρησιμοποιώ το γαντάκι μου γιατί είναι ζεστό ακόμα το ταψάκι. Θυμάστε, η θερμοκρασία είναι 180 βαθμούς, άρα για ακόμα 30 λεπτά. Και η πασταφλόρα μας είναι έτοιμη. Έχει κρυώσει ήδη, οπότε με έναν έτσι μαχαίρι περνώ λίγο το γύρο της για να με βοηθήσει να αφαιρέσω το στεφανάκι. Με παρεμπιπτόντως, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα ταψάκι το οποίο είναι έχει στεφανάκι για να το μπορέσετε πιο εύκολα να αφαιρέσετε την πασταφλόρα από τη βάση της και από το τσενεκάκι. Λοιπόν, αφαιρούμε και τη βάση. Από κάτω είναι το χαρτάκι μας, το οποίο πρέπει να αφαιρέσω έτσι και αυτόν προσεκτικά. Δεν είναι πίτσα, είναι πασταφλόρα. Και τώρα θα την κόψουμε σε τετραγωνάκια, έτσι με ένα μεγάλο μαχαίρι. Έτσι, σαν αυτό. Σιγουρευτείτε ότι θα την κόψετε, αν θέλετε να την κόψετε, όσο πριν να κρυώσει εντελώς, για να μην σπάσει, για να το πω κυπριακά, να καταλάβετε, να μην λουβήσουν τα κομματάκια. Η πασταφλόρα μας, για να διατηρηθεί, αφήνουμε να κρυώσει εντελώς και τα κομματάκια μπορούμε να τα φυλάξουμε σε ένα σφραγισμένο ταπεράκι στο ψυγείο, για να μείνει έτσι ωραία, να την πούμε, να μην τραβήσει, να μην υγραθεί, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η συνταγή είναι πραγματικά υπέροχη. Είναι η ζύμη φανταστική, γιατί έχει χρόνια που τη φτιάχνω. Είναι συνταγή της πεθεράς μου, παρεμπιπτόντως, και πραγματικά, ρε παιδί μου, σαν την πασταφλόρα δεν έχει.